Και μιας και αναφέρθηκα σε γενοκτονίες, 104 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλάζουμε τώρα από πίσω πλάνο, 104 χρόνια από τον εφιάλτη του χθες που μας στοιχιώνει μέχρι και σήμερα, 104 χρόνια από την απόβαση του Μουσταφά και μάλιστα Σαμψούντα. Είναι η δεύτερη σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 353.000 νεκροί και βέβαια ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Θέλω να πάμε στην Στέλλα Χατζημιχαηλίδου, Αντιπρόεδρο Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πάμε να τη συναντήσουμε, κυρία Χατζημιχαηλίδου, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πού βρίσκεστε, για πείτε μας, έχει ιδιαίτερη αξία. Είμαστε εδώ στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού. Έχει δώσει μόλις επιμερώσεις και έχει ξεκινήσει η εκδήλωσή μας. Αποτελεί την κορύφωση των επιδιώξεών μας. Το βασικό μήνυμα που προκύπτει μέσα από τους εφετινούς εορτασμούς και τις εκδηλώσεις ποιο είναι? Το μήνυμα μας είναι κοινό, χρονικά. Ζητούμε παγκόσμια αναγνώριση της γενοκτονίας μας, όπως ακριβώς και την Αρμενία και τον Εβραίο. Τα ίδια βήματα ακολουθήθηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ διαχρονικά στους Αρμένιους, στους Ασσύριους, στους Πόντους, σε όλους τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας που δεν τέριαζαν στο μοτίβο του νέου τουρκικού κράτους που έφτιαχνε. Κύριε Χατζημιχαηλίδου, είστε ένας νέος άνθρωπος. Πόσο σημαντικό είναι που ένας νέος άνθρωπος έχει μάθει για το παρελθόν, τιμά τις ρίζες του. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά, οι επόμενες γενιές των Ποντίων που βρίσκονται στην Ελλάδα, που βρίσκονται στην πατρίδα μας. Είναι αυτή η λησμονιά, είναι αυτός ο πόνος που βιώνεται. Για πείτε μας λίγο, περιγράψτε μας λίγο το πώς αντιλαμβάνεστε το παρελθόν. Για εμάς ο Πόντος δεν είναι μια πατρίδα των δικών μας. Χάσαμε την πατρίδα μας, δεν γενοκτονήθηκαν οι πρόγονοί μας. Γενοκτονηθήκαμε οι ίδιοι. Μπορεί να μην έχουμε γνωρίσει ποτέ τα βουνά του Πόντου, μπορεί να μην έχουμε επισκεφτεί οι περισσότεροι τα σπίτια μας στη σύγχρονη Τουρκία. Είναι όμως η δική μας πατρίδα, είναι ο τόπος μας, ο οποίος είναι αλύτρωτος, όχι από άποψη εθνικής κυριαρχίας. Έχουμε χάσει την ταυτότητά μας, γιατί δεν αναγνωρίζεται η γενοκτονία μας. Δεν αναγνωρίζεται ότι οι παππούδες μας σφαγιάστηκαν με σχέδιο, γενοκτονήθηκαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλες οι νεολαίες, είτε ένας νέος είναι Πόντος είτε όχι, να συμμετέχουμε στα πολιτιστικά δρόμενα, να παλεύουμε. Αυτό θα πει ακτιβισμός. Παλεύουμε για τη δικαίωση των δικών μας ανθρώπων. Και βέβαια δεν θα σταματήσετε αν δεν υπάρξει μια διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Γνωρίζω τις πρωτοβουλίες, γνωρίζω τις δράσεις σας. Υπάρχουν πρωτοβουλίες και από το κεντρικό κράτος. Μένει να γίνουν αρκετά βήματα ακόμα ωστόσο. Ακριβώς. Η αναγνώριση της γενοκτονίας είναι ένα βήμα το οποίο προϋποθέτει εξωστρέφεια. Θέλουμε να γίνει γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Θέλουμε η εξωτερική πολιτική να συμπεριλάβει τη γενοκτονία των Ποντίων, να πιέσει τα ξένα κράτη να αναγνωριστεί, όπως ακριβώς συνέβη με τη γενοκτονία των Αρμενίων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν μαρτυρίες. Όταν ο Χίτλερ ανακοίνωσε στους στρατηγούς του το σχέδιο για το ολοκαύτωμα, πάρα πολλοί στρατηγοί τον ρώτησαν ότι τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει η παγκόσμια κοινότητα. Και τους είπε ότι ποιος θυμάται τον Κεμάλ και τους Αρμένιους. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαχωρίζουμε τις γενοκτονίες. Οι γενοκτόνοι είναι η ίδια Πάσχα και οι γενοκτονημένοι λαοί το ίδιο. Κυρία Χατζημιχαηλίδου, είστε τρίτης γενιάς, τέταρτης γενιάς? Είμαι τέταρτης γενιάς. Δεν έχω επισκεφτεί τον Πόντο, δυστυχώς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να την επισκεφτώ, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια πολιτική να μην επιτρέπονται στα μέλη του οργανωμένου ποντιακού χώρου να επισκέπτονται την πατρίδα. Μακάρι να τα καταφέρω. Φαντάζομαι προηγήθηκαν εκδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα, κορυφώνονται σήμερα, έτσι δεν είναι? Η συμμετοχή των Ποντίων γενικά ποια είναι, για πείτε μας.
Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και σε εκδηλώσεις προηγούμενες είχαμε τα ενημερωτικά μας περίπτερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Εχθές πετάξαμε φαναράκια με τα ονόματα των δικών μας στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, αν και ο καιρός δεν μας βοήθησε. Εγώ θα σας πω ότι εκτός από τους ποντίους που θα περίμενε κάποιος σίγουρα να συμμετέχουν. Πάρα πολλοί τουρίστες σταματούσαν να μας ρωτήσουν, να πάρουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να βοηθήσουν για την αναγνώριση της γενοκτονίας, που είναι και το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα. Μάλιστα, μάλιστα. Απευθυνόμενοι εδώ στους κριτικούς μας παρακολουθούν και όχι μόνο, όλη η Ελλάδα μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Τι έχετε να τους πείτε, πώς θέλετε να κλείσουμε, στείλετε ένα μήνυμα, ό,τι θέλετε εσείς. Τοπικά να πω ότι οι Πόντοι και οι Κρήτες είναι αδελφικοί λαοί, είμαστε οι Ακρίτες της Ελλάδος. Πανελλήνια, ωστόσο, θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τη γενοκτονία των ποντίων ως ένα πρόβλημα που απασχολεί μόνο τους ανθρώπους ποντιακής καταγωγής. Η γενοκτονία είναι πανελλήνιο πρόβλημα. Δεν γενοκτονήθηκαν απλά Πόντοι, γενοκτονήθηκαν Έλληνες. Διεκδικούμε σαν Έλληνες την αναγνώριση, όπως ακριβώς την διεκδικούν όλα τα υπόλοιπα κράτη. Χαιρετισμούς από Κρήτη, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Υποχρέωσή μας να είστε καλά.